Ναι, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο σχολείο μας. Πράγματι, σήμερα έχουμε την ανάρτηση σε όλη την Ελλάδα των αποτελεσμάτων από τις παλιές εξετάσεις και στα γενικά λύκεια και στα επαγγελματικά λύκεια. Εμείς παραλάβουμε τις καταστάσεις βαθμολογίας μαζί με τα αποκόμματα στις 10 ώρα από τη Διεύθυνση Δευτερομάθησης Εκπαίδευσης Αργολίδας. Λοιπόν, και στη συνέχεια είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ, από ό,τι βλέπετε. Έχουμε κάνει και κάνουμε αντιπαραβολή των αποκομμάτων με τις βαθμολογίες που έχουμε. Ολοκληρώσαμε μόλις αυτή τη στιγμή την διαδικασία και τον έλεγχο. Είναι όλα οκ, okay, δεν υπήρχε το παραμικρό λάθος. Και αυτή τη στιγμή αναμένουμε να δώσουμε και τις οδηγίες στο Υπουργείο Παιδείας, ότι πραγματικά στο αντίστοιχο τμήμα, ότι ελέγξαμε κανονικά από κόμματα και τις καταστάσεις βαθμολογίας και όλα είναι εντάξει. Εμείς αυτή τη στιγμή, με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, αφού δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα, θα αναρτήσουμε έξω στον πίνακα ανακοινώσεων τις βαθμολογίες των παιδιών, χωρίς όνομα φυσικά. Γι' αυτό το λόγο θέλω να ενημερώσω τα παιδιά και τους ενδιαφερόμενους όλους, καθώς και τους γονείς, ότι για να δουν ποια είναι η βαθμολογία τους ακριβώς, πρέπει να έχουν τον κωδικό τους, οπωσδήποτε, για να αντιστοιχίσουν τις βαθμολογίες με το όνομά τους. Φυσικά δεν είναι ο μοναδικός τρόπος αυτός που μπορεί τα παιδιά να ενημερωθούν για τη βαθμολογία τους. Μπορούν κατευθείαν, έχουν δηλώσει, να πάρουν με SMS τη βαθμολογία τους κατευθείαν στο κινητό τους ή ταυτόχρονα να μπουν σε αντίστοιχο site του Υπουργείου Παιδείας, ούτως ώστε βάζοντας τον κωδικό τους και τα τέσσερα αρχικά τους να δουν και τη βαθμολογία τους εκεί. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι με τα πρώτα δείγματα που είδαμε εδώ στο σχολείο. Τα παιδιά μας πήγαν αρκετά καλά, πήγαν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή τα παιδιά τα οποία ενδιαφέρθηκαν, είχαμε και πρωτιές, δηλαδή είχαμε μαθητές που έγραφαν 99% αυτή τη στιγμή στο σχολείο και ευελπιστούμε και να πάνε ακόμα καλύτερα και όλα τα παιδιά τα οποία έχουν κάπως την ενδιάμεση κλίμα της βαθμολογίας και αυτοί να έχουν μια επιτυχία στις σχολές και στα πανεπιστήμια τα οποία έχουν δηλώσει. Τα παιδιά που έχουν ψηλές βαθμολογίες οπωσδήποτε θα μπουν σε μια, δύο, τρεις πρώτες προτιμήσεις τους. Έτσι, δηλαδή εκτιμούμε ότι θα μπουν και παιδιά και σε πολυτεχνικές σχολές και σε οικονομικές σχολές, σε πολύ καλές και σε σχολές υψηλής ζήτησης, Αθηνών, Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, Πάτρας, αλλά φυσικά και σε άλλες σχολές, σε άλλα επαρχιακά πανεπιστήμια και εκεί πιστεύω να έχουμε επιτυχίες. Με λίγα λόγια θέλω να συμπληρώσω ότι τα παιδιά τα οποία ενδιαφέρθηκαν έτσι σοβαρά όλο το χρονικό διάστημα, παρόλες τις δυσκολίες που είχαμε φέτος με την αναστολή λειτουργίας στο σχολείο, έτσι, ξεκινούσαμε, σταματούσαμε με τον κορονοϊό κτλ. Νομίζω πως τα παιδιά πήγαν καλά. Και πιστεύω στη συνέχεια να έχουμε και καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά. Πραγματικά είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι και όταν λέω ικανοποιημένοι, σε σχέση με την περσινή χρονιά, αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετές εγγραφές. Μπορεί μάλιστα να σας πω ότι φτάνουμε πάνω από 70% στην πρώτη φάση των εγγραφών να είναι περισσότερο από την περσινή χρονιά. Ευελπιστούμε τη δεύτερη φάση και τα λοιπά να ανέβουμε ακόμα υψηλότερα και φυσικά να έχουμε πάρα πολλές εγγραφές και πάρα πολλά παιδιά να έρθουν εδώ στο πρότυπο ΕΠΑΛ. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι αυτή τη στιγμή ένα περίπου 40% των μαθητών που εγγράφησαν στο πρότυπο ΕΠΑΛ, η βαθμολογία τους είναι λίγαν καλώς και άριστα. Κάτι που έλειπα από το επαγγελματικό σχολείο. Είχαμε δηλαδή μετριότητες μαθητών, δηλαδή χώρισαν μαθητές με περίπου 10, 11, 12, 13 απολυτήριο γυμνασίου. Και σπάνια βλέπαμε κάποιοι μαθητές να έρχονταν εδώ με λίγαν καλώς και άριστα. Τα πράγματα έχουν αλλάξει αυτή τη στιγμή και είδαμε αυτή τη στιγμή περίπου το 30%, περίπου με 40%, δεν έχουμε υπολογίσει ακριβώς, να έχουμε μαθητές που ήρθαν εδώ από τα γυμνάσια με βαθμόν λίγαν καλώς και άριστα. Επίσης, θέλω να συμπληρώσω αυτή τη στιγμή ότι προχθές την Τετάρτη είχαμε συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, οι 6 διευθυντές των πρότυπων ΕΠΑΛ από όλη την Ελλάδα, μαζί με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κεραμέως, την κυρία Ματή, την Υφυπουργό, με τον κύριο Αντωνίου, τον Γιάννη, τον πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με τον Διευθυντή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Είχαμε μια επικοδομητική συνάντηση, που η οποία κράτησε 3 ώρες περίπου, μέσα από την οποία διευθετήθηκαν διάφορες λεπτομέρειες, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε από το Σεπτέμβριο να είμαστε πανέτοιμοι να λειτουργήσουμε στα πρότυπα ΕΠΑΛ. Και όταν λέω να είμαστε έτοιμοι, τι θέλω να πω. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεσμεύτηκε σύντομα να καταρτήσει τα προγράμματα σπουδών, να τακτοποιήσει τα βιβλία, ούτως ώστε τα παιδιά να ξεκινήσουν με βιβλία καινούργια, με προγράμματα σπουδών, ξεκινώντας από το Σεπτέμβριο. Η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης να ολοκληρώσει τη διαδικασία πρόληψη καθηγητών, να ξεκινήσουμε με καθηγητές από την 1η Σεπτέμβρη, να μην υπάρχουν ελλείψεις στα παιδιά. Και φυσικά, οτιδήποτε άλλο χρειάζεται ως λεπτομέρειες, λύθηκαν όλες οι απορίες που είχαμε των 6 διευθυντών από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, είχαμε τον διευθυντή από την Επανομή, τη διευθυντή από την Επανομή. Είχαμε το άλλο ΕΠΑΛ, το πρότυπο είναι στα Τρίκαλα. Το άλλο είναι στην Οικουμενίστα, από το τρίτο. Το τέταρτο είμαστε εμείς και το άλλο είναι νομίζω στο Πέραμα. Κάποιο ξεχνώ. Τέλος πάντων, οι 6 αυτοί διευθυντές ήμασταν εκεί.
οποιασδήποτε διευκρινήσεις δόθηκαν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ό,τι ερωτήσεις είχαμε κι εμείς, μας έλυσαν κάθε πρόβλημα και κάθε ερώτηση που είχαμε, επιλύσαν όλα και είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε το πρώτο ΠΑΕΠΑΛ. Και εδώ πέρα θέλω να σημειώσω επίσης ότι και εμείς έχουμε ευξημένες αυτές τις υποχρεώσεις, γιατί οι απαιτήσεις είναι σημαντικές. Έτσι, δεν είναι απλά τα πράγματα. Μπορεί να φαίνεται το πρώτο πλεονέκτημα ότι θα έχουμε 20 μαθητές περίπου σε κάθε τμήμα, λίγα παιδιά σε κάθε τμήμα. Το δεύτερο και σημαντικότερο ότι οι καθηγητές θα έχουν μειωμένο ωράριο. Όχι για να κάθονται, για να έχουν σε επαφή με πανεπιστήμια, να κάνουν καινοτόμες δράσεις. Και το σημαντικότερο πρόβλημα στον τελευταίο νόμο, η ανεξαρτητοποίηση των σχολικών μονάδων. Εμείς ως ανεξάρτητη πλέον σχολική μονάδα μπορούμε να κάνουμε ένα κέντρο επιμόρφωσης, να επιμορφώσουμε τους καθηγητές μας. Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι, μεν, αλλά έχουμε κάποια πλεονεκτήματα, αλλά χρειάζεται και υποχρέωση ούτως ώστε να αποκριθούμε στις απαιτήσεις του νέου αυτού σχολείου. Επίσης θέλω να πω για να ενημερώσω τους τηλεθεατές σας εδώ ότι τα σχολεία μας από εδώ και στο εξής θα είναι κάθε Πέμπτη ανοιχτά και μπορεί να έρχονται εδώ να ενημερώνονται για ό,τι χρειάζονται ή να παίρνουν διάφορες βεβαιώσεις και ό,τι άλλο χρειάζονται οι γονείς και οι μαθητές από τα σχολεία. Και όχι μόνο το δικό μας εδώ, αλλά πιστεύω είναι γνωστό και τα γενικά λύκεια και τα γυμνάσια, όλα τα σχολεία δευτερόλαψης εκπαίδευσης κάθε Πέμπτη θα είναι ανοιχτά όλο το καλοκαίρι να εξυπηρετήσουν γονείς και μαθητές για οποιαδήποτε υπηρεσία θέλουν να τους προσφέρουν. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε και εσάς. Καλό καλοκαίρι σας εύχομαι και να είστε πάντοτε υγιείς και με δύναμη, να είστε πάντοτε κοντά στις εξελίξεις, να ενημερώνετε τους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.